Το χρέος της Γερμανίας στην Ελλάδα, μέρος 7. Η μάχη της Κρήτης. Στις 25 Απριλίου του 1941 αποβιβάζονται στη Σούδα συμμαχικές δυνάμεις Βρετανικής Κυλοπολιτείας, Ουαλία, Άγγλια, Αυστραλή, Νέο Ζηλανδί, με λυπή εξοπλισμό γιατί είχαν υποχωρήσει από τη στερεά Ελλάδα. Επικεφαλής της συμμαχικής δύναμης στην Κρήτη ήταν ο στρατηγός Φρέινμπεργκ, Νέο Ζηλανδός, ήρωας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η μάχη της Κρήτης ξεκίνησε στις 20 Μαΐου 1941. Η γερμανική επιχείρηση Ερμής ήταν αεροπορική έφοδος των Γερμανών για την κατάληψη της Κρήτης. Επικεφαλής των γερμανικών δυνάμεων ήταν ο πτέρυρχος Τούντε. Γίνεται ανελαίητος βομβαρδισμός και χιλιάδες αλεξιπτωτιστές πέφτουν στο Μάλε Μεχανείο, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Σημειωτέων ότι οι σύμμαχοι γνώριζαν το σχέδιο επίθεσης Γερμανών εναντίον της Κρήτης λόγω αποκρυπτογράφησης του κώδικα πληροφοριών των Γερμανών από την ομάδα του Άλαν Τούριν. Παρ' όλα αυτά, οι σύμμαχοι δεν εξόπλισαν την Κρήτη. Πιθανόν για να μην αντιληφθούν οι Γερμανοί ότι είχε επιτευχθεί αποκρυπτογράφηση. Η γερμανική επιχείρηση κράτησε 10 μέρες. Ήταν τότε που ο Χίτλερ διερωτήθηκε γιατί η Κρήτη αντέχει ακόμη, ενώ ολόκληρος η Γαλλία έπεσε εντός 8 ημερών. 2 ακόμα ζημιές του Μεταξά ήταν: 1. Ότι αφόβλησε την Κρήτη. 2. Ότι κράτησε την πέμπτη μεραρχία στερεά Ελλάδα. Και αυτά γιατί φοβόταν ξεσηκωμό από τους Κρήτες απέναντι στη δικτατορία του. Έτσι, οι πολίτες Κρήτες υπερασπίστηκαν οι ίδιοι το νησί τους. Αντιστάθηκε σύσσωμος ο κρητικός λαός. Οι Κρήτες ήταν οι πρώτοι παρτιζάνοι στην Ευρώπη. Για πρώτη φορά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Wehrmacht ήρθε αντιμέτωπη με ένα λαϊκό πόλεμο. Μια διαδικασία που καλύπτεται ρητά από τον κανονισμό της Χάγης περί πολέμου σε μια χώρα από τις 18 Οκτώβρη 1907. Οι Γερμανοί κατέλαβαν το νησί στις 31 Μαΐου του 1941 με πύρια νίκη. Οι απώλειες ξεπέρασαν τους 8.000 άντρες του επιλεκτού σώματος των Γερμανών. 220 γερμανικά αεροσκάφη καταστράφηκαν ολοσχερώς και 150 με σοβαρές ζημιές. Κόστησε τόσο ώστε να μην επιχειρήσουν οι Γερμανοί άλλη αεροπορική έφοδο της ίδιας κλίμακας στον πόλεμο. Η μάχη της Κρήτης ήταν η αρχή της γερμανικής τραγωδίας που κορυφώθηκε με μάχες στο El Alamein και στο Στάλιγκραντ. Στις 23 Μαΐου οι Γερμανοί ισοπαίθησαν το 1 τρίτο του Ηρακλείου. Το Ηράκλειο, το Μάη του 1941, ήταν μια πόλη ερυπείων. Τέχνη γνώριμη για τους Γερμανούς, που πριν από 5 χρόνια κάνανε τα ίδια στην Κουέρνικα της Ισπανίας, κατά τον Ισπανικό εμφύλιο. Η Ελλάδα όμως δεν είχε Παμπλο Πικάσο να αποτυπώσει τη φρίκη του βομβαρδισμού του Ηρακλείου. Ξέρετε, όταν ένας Γερμανός αξιωματικός είδε μια φωτογραφία της Γκουέρνικα στο διαμέρισμα του Πικάσο στο Παρίσι και τον ρώτησε «Εσύ το έκανες αυτό?», ο Πικάσο απάντησε «Όχι, εσύ το έκανες». Οι Κρήτες αναπτέρωσαν το ηθικό όλων των συμμάχων. Τη μάχη της Κρήτης μνημόνευσαν πολλοί. Οι Times. Η μάχη της Κρήτης υπήρξε το συναρπαστικότερο γεγονός του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και η αποθέωση του ανθρώπινου ηρωισμού. Ραδιοφωνικός σταθμός της Μόσχας. Επολεμήσατε άοπλοι εναντίον πανόπλων και νικήσατε. Μικροί εναντίον μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν είναι το δυνατό να γίνει άλλος, διότι είστε Έλληνες. Εκερδίσαμε χρόνων διαναμενθόμεν. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι σας ευγνωμονούμε. Πάτρικ Λιφέρμορ. Κατά τη μάχη της Κρήτης, η ανδρεία και το πνεύμα των Κρητών γέμισαν τις σελίδες του παγκόσμιου τύπου. Η μάχη αυτή έγινε θρύλος και στα μάτια ολόκληρου του κόσμου η λέξη κριτικός έγινε συνώνυμη της λέξης πολεμιστής και ήρωος. BBC. Όταν φτάσει η ώρα, αχανομοσύνη απέναντι του ελληνικού λαού θα ισοδυναμεί με προδοσία απέναντι ολοκλήρου της Ευρώπης. Χρόνος του Τόκιο. Προτείνομενο ζήτημα υπέρτατου καθήκοντος και τιμή στην δημιουργία εκτάκτου τάγματος των υποτών της Κρήτης. Οι άνδρες και οι γυναίκες πρέπει να καταταγούν ονομαστή εις ειδικών τάγμα υπερανθρώπων. Ως άλλος επιτάφιος του Περικλή του Θουκυδίδη. Ανδρών χάρη επιφανών, πάσα γη τάφος. Ο θάνατος των επιφανών ανθρώπων έχει οικουμενική διάσταση. Και όπως επίσης είπε ο Θουκυδίδης,
Όποιος ξέρει τα γεγονότα θα θεωρήσει ότι λέγονται κατώτερα από όσα ξέρει. Και όποιος δεν τα γνωρίζει θα νομίσει ότι είναι υπερβολές. Αμέσως μετά τη μάχη της Κρήτης, οι Γερμανοί εκτέλεσαν 2.000 και πλέον κρητικούς. Κάπου 4.400 τάφοι υπάρχουν στο στρατιωτικό γερμανικό νεκροταφείο του Μάλεμε, στα Χανιά. 3 χιλιόμετρα νότια, το συμμαχικό νεκροταφείο, με 1.527 τάφους. Ενώ οι γυναίκες της Κρήτης, παρόλο που είχαν χάσει πατεράδες, σύζυγους και γιους, τίμησαν τους Γερμανούς νεκρούς, τους έπλυναν και τους έθαψαν. Όπως λέει ο ύμνηστος Γλέζος, σαν γνήσιες εγγονές της Αντιγόνης του Σοφοκλή. Γιατί ο νεκρός δεν είναι πια εχθρός, αλλά άταφος αδερφός. Ο Γκέρι διέταξε εκτελέσεις και κάψιμο χωριών. Σε ένα νησί περίπου 450.000 κατοίκων, οι κατακτητές έφτασαν να αριθμούν 75.000 Γερμανούς συν 30.000 Ιταλούς της μεραρχίας Σιένα, κυρίως στο Λασίθι. Τα γερμανικά αντίπεινα κάλυψαν όλη τη Μεγαλόνησο. Η επιτροπή μας απαρτίζεται από τους οργανισμούς International Hellenic Association, Canadian Hellenic Congress, Hellenic American National Council και Ίδρυμα Δελιβάνη.